Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και νομίζω ότι αυτό αφορά όλες τις πτέρυγες της Βουλής, της Δημοκρατικής μας Βουλής, για τις φασιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Καστόρης και Τζάκρη. Χρειάζεται οριοθέτηση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, καταδίκη και πολιτική απομόνωση όσων κάνουν τέτοιες ενέργειες. Πρόκειται για μια ιστορική συνεδρίαση. Και η ιστορία θα καταγράψει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι, η Δημάρ και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές υπερψηφίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι η τελευταία μέρα ενός δύσκολου προβλήματος που κόστησε στην εξωτερική μας πολιτική. Είναι και η τελευταία μέρα στη δουλειά για τους επαγγελματίες πατριδοκάπηλους. Για όσους κάνανε καριέρα πάνω σε αυτό το ζήτημα, λέγοντας ασύστολα ψεύδι και κάνοντας διάφορες μεθοδεύσεις κατά τη διάρκεια της εξωτερικής μας πολιτικής. Δυστυχώς, ενώ η συζήτηση για το Μακεδονικό έχει εξελιχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι κραυγές και οι αλλαλαγμοί δεν επέτρεψαν σε μεγάλο κομμάτι του λαού μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να ενημερωθεί για την ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ μέσα, σε αυτή την αίθουσα, τα επιχειρήματα και τα εφιολογήματα εξαντλήθηκαν. Οι θέσεις που άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση πλέον δεν μετριώνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Και βεβαίως είχαμε και το φαινόμενο να έχουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ, ο οποίος προσπαθώντας να απαντήσει και να αποστασιοποιηθεί από το σύνθημα «Η Δημοκρατία πρόδωσε τη Μακεδονία», να λέει «Όχι, κύριε της κυβέρνησης, εσείς προδώσατε τη Μακεδονία». Προδοσία. Είναι πολύ βαριά κουβέντα και θα έπρεπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι πολύ μετρημένος όταν τη χρησιμοποιεί, διότι αν προδόθηκε κάτι όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι δυνατότητες της Μακεδονίας της ελληνικής. Οι δυνατότητές της να παίζει κρίσιμο ρόλο στη συνανάπτυξη των Βαλκανίων. Και προδόθηκαν αυτές οι δυνατότητες ακριβώς επειδή υπήρξαν ψέματα και μια εθελοτυφλία η οποία κόστησε. Η εξέλιξη όμως αυτής της συζήτησης εδώ μέσα έχει δώσει τη δυνατότητα να ξαναθυμηθούμε όλοι μαζί το βίο και την πολιτεία των Πρωθυπουργών και των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που χειρίστηκαν την υπόθεση. 1992 ο Σαμαράς καταγγέλει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ότι έδωσε το δικαίωμα, λέει, στους Σκοπιανούς να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Πού είναι το επιχείρημά σας, λοιπόν, ότι δώσαμε εμείς το όνομα? Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, ως Υπουργός Εξωτερικών, το είπε. Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καταγγέλει το Σαμαρά ότι σε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών έχει δεχθεί να αναφερθεί η γειτονική χώρα με το όνομα Μακεδονία σκέτο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το 2008 μιλάει για την κολοτούμπα του Καραμαλή. Χαρακτηρίζει εθνικά επικίνδυνη την κυρία Μπακογιάννη. Μας είπε και τις προάλλες ότι το Βουκουρέστι δεν ήταν κίνηση υψηλής τέχνης στην εξωτερική πολιτική, αλλά μία μπλόφα. Και βεβαίως η κυρία Μπακογιάννη έχει χαρακτηρίσει τον κύριο Σαμαρά μοιραίο άνθρωπο για το μακεδονικό. Αυτό είναι ο βίος και η πολιτεία σας. Με αυτή την κεκτημένη ταχύτητα μπήκατε σε αυτή τη συζήτηση και δυστυχώς για την αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή συνέπεσε η περίοδο συζήτηση για το Μακεδονικό με το κλείσιμο των μνημονίων, με μια περίοδο δηλαδή που θα έπρεπε να επανεφεύρετε τον εαυτό σας ως αντιπολίτευση, ακριβώς επειδή ο μανδύας του κόμματος του Ευρώ ήταν άχρηστος, καθώς επανήλθε η οικονομική σταθερότητα στη χώρα. Κάνατε την επιλογή της διολίσθησης προς την ακροδεξιά ρητορική και την κάνατε συνειδητά. Με όχημα λοιπόν το Μακεδονικό έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας ως προς την πολιτική και ως προς την πράξη. Και θα περιμέναμε τις μέρες αυτές να υπάρξει μια σαφής καταδίκη των ακροδεξιών παρακρατικών οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν στη Βουλή. Έγιναν και από τον Πρόεδρο της Βουλής και από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναλυτικές ανακοινώσεις. Οι εικόνες είναι αδιάψευστες. Τι ακούσαμε αντί της καταδίκης των παρακρατικών ακροδεξιών, των οργανωμένων αυτών τραμπούκικων ομάδων? Καταγγελίες, λέει, ότι χρησιμοποίησε αλόγιστη βία η κυβέρνηση. Προσέξτε πάρα πολύ τον ολισθηρό δρόμο που έχετε πάρει, διότι δεν είναι γιατρικό για τις μεγάλες σας διαψεύσεις. Βλέπετε την εικόνα της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, αυτή τη συνεδρίαση που υποτίθεται ότι θα μας ανατρέπατε κιόλας. Και είστε αυτή τη στιγμή σε μία φάση
όπου η κυβέρνηση και έχει κλείσει τα μνημόνια και έχει περάσει τον προϋπολογισμό με μεγαλύτερη πλειοψηφία από την κυβερνητική και θα κατακυρώσει τις πρέσπες και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς την ψήφο του Πάνου Καμένου και έχει και τα θετικά μέτρα μπροστά της, τα οποία θα της δώσουν ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό προβάδισμα. Οι πρέσπες είναι βεβαίως όντως καταλύτης πολιτικών εξελίξεων, αλλά γιατί? Γιατί στις πρέσπες συμπυκνώνεται το πώς αντιλαμβάνεται κάθε πολιτική δύναμη το μέλλον αυτού του λαού και του τόπου. Και η δεξιά, το κράμα δεξιάς και ακροδεξιάς, φαντάζεται ένα λαό φοβισμένο, ένα λαό που έχει πιστέψει ότι είναι έθνος ανάδελφο και μια χώρα που έχει προβλήματα με όλους τους γείτονες. Στον αντίποδα αυτών των επιλογών και αυτής της πολιτικής υπάρχει η προοδευτική αντίληψη. Και η προοδευτική αντίληψη θέλει ένα λαό που έχει βγάλει συμπεράσματα από την κρίση, που στηρίζει τις πολιτικές της δικής ανάπτυξης και διεκδικεί για τη χώρα ένα κεντρικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, ούτως ώστε να ανακτήσει τον χαμένο της ρόλο και τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει για τα χρόνια που έρχονται. Είναι, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα. Μία κουβέντα για το κίνημα αλλαγής, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, συγγνώμη, κατά τον κανονισμό της Βουλής. Εκεί είχαμε το εξής φαινόμενο. Είχε βουήξει ο τόπος ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου είναι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών και εν μία νυχτή μάθαμε ότι η θέση του κινήματος αλλαγής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και παρουσιάζεται τώρα το εξής πρόβλημα στη στρατηγική αυτού του κόμματος. Μας κατηγορούσε 3,5 χρόνια για τη συμμαχία με τον Πάνο Καμένο, μάλιστα. Ο Πάνος Καμένος αυτά τα 3,5 χρόνια δεν έβαλε σε δοκιμασία την κυβερνητική σταθερότητα. Την έβαλε τώρα, με το Μακεδονικό. Και στο Μακεδονικό ταυτίζονται μαζί του. Προσέξτε να δείτε λοιπόν μια θεμελιώδη αντίφαση από την οποία πρέπει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη να απαλλαγεί και να προσπαθήσει λίγο περισσότερο εάν θέλει να θεμελιώσει σοβαρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Νομίζω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αναδεικνύει την μεγάλη κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια προοδευτική πλειοψηφία, μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία, η οποία ακριβώς να εγγυηθεί τη στρατηγική ήττα του κράματος δεξιάς και ακροδεξιάς, το οποίο επιδιώκει να γυρίσει τη χώρα στα μνημόνια, στην ύφεση και την εθνική απομόνωση. Ευχαριστώ πολύ.